Καλωσορίσουμε τον κύριο Κώστα Μάρκου, βουλευτή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε, κύριε Μάρκου. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Καλώς σας βρίσκω. Βλέπουμε σημαντικές επαφές του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Νέα Υόρκη. Δεν ξέρω τι προσδοκίες έχει αντιπολίτευση από αυτές τις επαφές. Προσέξτε, κάθε επικοινωνία Έλληνα Πρωθυπουργού με ομόλογός του σε διεθνές επίπεδο είναι πάντα προς παραγωγική κατεύθυνση. Βεβαίως είμαι περίεργος όταν συναντήσει ο κύριος Μητσοτάκη τον κύριο Ζάεφ. Πώς θα τον αποκαλέσει, κύριε Πρωθυπουργέ της γειτονικής χώρας? Κρατήστε το αυτό να μας το πείτε με την ειδησιογραφία. Το αναφέραμε και στην εισαγωγή μας ότι θα δοθεί πεδίο δόξης λαμπρό για την αντιπολίτευση. Για να ασκήσει. Όχι για την αντιπολίτευση, απλά για την αλήθεια θέμα. Και για την αποκατάσταση. Εντάξει, των πραγμάτων. Δεν ήταν ξεκάθαρος, πιστεύετε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως προς αυτό το θέμα? Ξεκάθαρος πότε, πριν από τις εκλογές ή μετά? Και πριν από τις εκλογές, γιατί κάνουμε ότι είναι μια συμφωνία η οποία δεν μπορεί να αλλάξει από τη στιγμή που έχει υπογραφεί από την χώρα μας. Όχι. Θα διαφωνήσω μαζί σας. Πριν από τις εκλογές, όπως ξέρετε, όχι μόνο ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά όλο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ταυτίστηκε με τους Μακεδονομάχους, κατέβηκε στα συλλητήρια, φωτογραφήθηκε μαζί τους, άγρευσε ψήφους από εκεί, έθρεψε ελπίδες, κακώς. Πριν την υπογραφή της συμφωνίας, τώρα λέτε. Και πριν τις εκλογές. Εκεί άρχισαν βέβαια να χαμηλώνουν λίγο οι τόνοι, αλλά στη διάρκεια της συμφωνίας ήταν ακόμα περίπου. Γιατί είχε πει βέβαια ο κ. Μητσοτάκης ότι πρόκειται για μια συμφωνία για τον οποίο θεωρείται ότι δεν είναι καλή για τη χώρα. Επιζήμια. Είναι επιζήμια, αλλά θα την σεβαστεί. Όχι, λυπάμαι πολύ. Όταν γινόταν η διαδικασία της ψηφοφορίας συμφωνίας δεν είχε πει τίποτα τέτοιο. Τίποτα τέτοιο. Και μάλιστα νυν υπουργοί και κορυφαίοι αυτή τη στιγμή κυβέρνηση είπαν ότι εγώ δεν πρόκειται ποτέ να αποκαλέσω την Βόρεια Μακεδονία με τον όνομά. Αναφέρεστε στον κύριο Γεωργιάδη τώρα. Ναι. Εγώ άκουγα τον κύριο Γεωργιάδη και εκείνος το έχει καθαρίσει ότι ως Άδωνης Γεωργιάδης εννοεί ότι δεν θα την αποκαλέσει ποτέ, αλλά θεσμικά ως υπουργός δεν μπορεί αυτή τη στιγμή που είναι μια υπογεγραμμένη συμφωνία να κάνει διαφορετικά. Ωραία. Και τότε να δηλώνουμε κάθε φορά μια ιδιότητα όταν παίρνουμε μια θέση και να λέμε ως υπουργός έχω αυτό, ως Άδωνης έχω αυτό, ως γιος του μπαμπά μου έχω το τρίτο. Και ανάλογα με κύριε την ιδιότητα που έχουμε είναι να μια λέμε. Συζήτηση απλά για να την κάνουμε και όχι η ουσία σε αυτού του είδους η αντιπαράθεση. Προσέξτε να δείτε, είναι ένα ζήτημα ιστορικής αποκατάστασης. Είναι δεδομένο ότι είναι μια ιστορική σημασία τομή για την Ελλάδα. Ήταν προφανές, όχι μόνο τώρα, και από πολύ καιρό ότι αυτή η κατεύθυνση ήταν η μόνη λύση του προβλήματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας την υλοποίησε με πολιτικό θάρρος ενάντια σε όλα αυτά που γνωρίσαμε τα προηγούμενα. Είχε πολιτικό κόστος, κύριε Μάρκου, για τον ΣΥΡΙΖΑ αυτή η συμφωνία? Κατά τη γνώμη μου, πολύ λιγότερο από όσο εκτιμούσανε πολλοί. Μάλιστα. Να πάμε τώρα λίγο στο θέμα της επικαιρότητας που δεν είναι άλλο από την Οβάρτης. Λέτε ότι η Νέα Δημοκρατία έπρεπε να έχει βάλει στο κάδρο και τον Αλέξη Τσίπρα στο θέμα της προανακριτικής. Και τους κατηγορείτε μάλιστα για πολιτική δειλία. Γιατί έπρεπε να μπει στο κάδρο από τη στιγμή που δεν υπήρχαν στοιχεία ο κύριος Τσίπρας? Λοιπόν, να σας απαντήσω. Καταρχήν να σας απαντήσω διότι έχω και την ιδιότητα του γιατρού και είμαι και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Εγώ είμαι από αυτούς που θεωρούν ότι όντως το σκάνδαλο Νοβάρτης είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο από γενέσεως ελληνικού κράτους. Με ένα κριτήριο. Επιμένετε, εννοείται ποιο κομμάτι του σκανδάλου, γιατί είναι δύο διαφορετικά κομμάτια, το φαρμακευτικό σκάνδαλο και αυτό που προσπάθησε. Δεν θα πω ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό θα το αποφασίσουν οι διαδικασίες που θα γίνουν, να στοχοποιηθούν συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα ότι εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση. Εγώ σκάνδαλο ξέρω μόνο τη ζημιά των 4 δισεκατομμυρίων που υπέστη η ελληνική πολιτεία. Αυτό είναι σκάνδαλο. Και με αυτό το κριτήριο θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο από γενέσεως ελληνικού κράτους. Αν έχουμε και άλλα κριτήρια, πόσοι έχουμε εμπλακεί, πόσοι, με ποσοτικά κριτήρια, τι ζημιώθηκε η ελληνική πολιτεία, είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Ναι. Είστε μικρός, δεν θυμόσαστε τον Κοσκοτά. Ναι, προφανώς και τον θυμάμαι τον Κοσκοτά και να μην τα θυμάμαι, τα έχω διαβάσει. Ήταν σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στην Οβάρτη ο Κοσκοτάς. Ναι, μιλάμε για το φαρμακείο. Δεν ξέρω τι δεν καταλαβαίνετε, κύριε Μάρκου. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το σκάνδαλο του φαρμάκου, στο οποίο δεν διαφωνεί κανείς, ούτε ακούω την κυβέρνηση, ούτε το κίνημα αλλαγής, ούτε κανένα κόμμα να διαφωνεί ότι είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο. Αλλά εδώ είχαμε μια προσπάθεια να σπηλωθούν 10 πολιτικά πρόσωπα, τα οποία οδηγήθηκαν στα μανταλάκια, τα ονόματά τους, αφήνοντας υπονοούμενα ότι έχουν μία εμπλοκή. Είδαμε και τον κύριο Αγγελή σήμερα, διαβάσαμε στην εφημερίδα πρώτο θέμα, ότι ο κύριος Πικραμένος παραπέμφθηκε το όνομά του στη Βουλή, επειδή, χωρίς να υπάρχει στοιχεία, επειδή είχε πει στην αρχή ότι υπήρχε ένα βίντεο το οποίο τελικά δεν υπήρχε ποτέ. Λοιπόν, να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα. Όταν λέμε σκάνδαλο, εννοούμε το σκάνδαλο, το συγκεκριμένο. Φαρμάκου. Πάει. Αυτό εγώ δεν καθαρό. Εννοώ τίποτα άλλο σκάνδαλο.
μπορεί να εννοείστε εσείς. Εγώ δεν εννοώ. Εγώ δεν εννοώ. Ο κύριος Παπαγγελόπουλος τι εννοούσε. Δεν εννοώ δεύτερο ένα σκάνδαλο και άλλο σκάνδαλο. Αυτό εννοώ σκάνδαλο. Δεύτερο. Θα σας ξαναεπαναλάβω, γιατί έχει επαναληφθεί πολλές φορές, όχι σε εσάς, σε όλο το δημόσιο λόγο, ότι η διαδικασία στην οποία τα 10 ονόματα που πήγαν στη Βουλή ήταν η νόμιμη διαδικασία που όφυλαν οι εισαγγελείς να ακολουθήσουν με βάση τον νόμο. Δεν είπε κανείς τίποτα παραπέρα και τίποτα παραπάνω και παρακάτω. Οι εισαγγελείς με βάση τον νόμο, όταν κάνουν μια οποιαδήποτε προανάκριση, όταν πέφτουν πάνω σε ένα πολιτικό πρόσωπο, αμέσως σταματάνε τη διαδικασία, κλείνουν τα χαρτιά και το στέλνουν στη Βουλή. Αυτό έγινε τότε. Μην θέλουμε λοιπόν αυτή τη νόμιμη διαδικασία να δεν την έχουν ανάγουμε. Την ίδια άποψη οι πολιτικοί σας αντίπαλοι ότι λέμε πρόκειται ποιοι είναι μια νόμιμη διαδικασία. Η νομική διαδικασία. Κανείς δεν είπε ότι δεν ήταν νόμιμη η διαδικασία. Κανείς δεν είπε. Ακόμα και στη Βουλή που συζητήθηκε τότε. Έχετε διαβάσει τι αναφέρει ο κύριος Αγγελής, το πώς πιθανότατα μεθοδεύτηκε αυτή η ιστορία του ώστε να στοχοποιηθούν συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Και σας ανέφερε ένα παράδειγμα σήμερα. Το πρώτο θέμα δημοσιεύει για τον κύριο Πικραμένο, ο οποίος 2 μήνες ήταν πρωθυπουργός και οδηγήθηκε, τον θυμάστε φαντάζομαι στη Βουλή, και δεν ξέρω και τι εικόνες σας δημιουργεί εσάς όλο αυτό. Γιατί είδαμε, για παράδειγμα, κάποιους συναδέλφους σας, τον κύριο Παπαδόπουλο, να αισθάνονται ότι πρέπει ενδεχομένως να ζητηθεί μια συγγνώμη από αυτούς τους ανθρώπους που για τόσους μήνες βρισκόταν στα μανταλά. Γιατί ξέρετε κάτι, λάσπη-λάσπη, στο τέλος κάτι θα μείνει. Οι 7 υποθέσεις έχουν αρχιοθετηθεί. Θέλετε να πείτε ότι η ποινική διαδικασία, η νόμιμη, είναι λάσπη? Αυτό είναι πλέον καθαρά μορφή στη διαδικασία της δικαιοσύνης. Αυτό μου λέτε τώρα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι κανένας δεν είναι ευχαριστημένος αν κάποιος, αν συνάνθρωπός μας είναι σε μια δυσάρεστη κατάσταση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τηρηθούν οι νόμοι. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Ωραία. Άρα λοιπόν τηρήθηκαν οι νόμοι με αυτή την παραπομπή στη Βουλή τότε. Ήταν η προφανής διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί. Τελειώσαμε εκεί. Πάμε παρακάτω. Εσείς κύριε Μάρκου. Και θέλω να συμπληρώσω και σε αυτό, αγαπητέ. Ναι, παρακαλώ. Και τηρήθηκε η διαδικασία η νόμιμη. Και πολλοί από αυτούς. Το θέμα είναι πώς οδηγηθήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Ο πολιτικός κόσμος είναι ιδιαίτερα χορούμενος. Το πώς οδηγηθήκαμε σε αυτή τη διαδικασία, με συγχωρείτε κύριε Μάρκου, θα σας επιτρέψω προφανώς. Και το τι δηλώσει είχαμε όλο εκείνο το διάστημα από στελέχη της τότε κυβέρνησης, συναδέλφουσα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Και όταν έχουμε τον κύριο Παπαγγελόπουλο έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, ναι, θα δηλώνει ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο αποσυστάσεως του ελληνικού κράτους. Σας το δηλώνω και εγώ τώρα. Και ο Παπαγγελόπουλος είναι πλέον εκτός νόμης. Σας το δηλώνω και εγώ τώρα. Είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο, για 4 δισεκατομμύρια ζημιά στην ελληνική πολιτεία δεν έχει γίνει από κανέναν άλλον. Ναι, δεν αναφερόταν σε αυτό ο κ. Παπαγγελόπουλος. Δεν ξέρω σε τι αναφερόταν. Αλλά πάμε παρακάτω, ναι, να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Να σας ρωτήσω κι εγώ και κάτι, αν κάνουμε ζωντανή κουβέντα. Παρακαλώ. Από τους 10 που ακούστηκαν τότε, οι 7 έχουν κλείσει και αρχιοθετηθεί. Εκεί, για την τοποθέτηση στο αρχείο για τους υπολείπους πλην του κυρίου Λοβέρντο, ο οποίος αν δεν ήταν πολιτικός θα είχε αυτή τη στιγμή την ιδιότητα του υπόδικου. Έχει ζητήσει να αρθεί ασυλία τον κύριο. Ναι, θα είχε την ιδιότητα του υπόδικου. Για τους υπολείπους δεν υπήρχε σκευωρία. Τότε γιατί μπήκαν στο αρχείο? Δηλαδή η δικαιοσύνη είναι αλακάρτ, όταν τον έναν τον εξελίσσει και τον εξετάζει με βάση αυτά που έχει στις δυνατότητές της και τον παραπέμπει στο αρχείο, είναι καλή. Τον άλλον που τον, αυτή τη στιγμή τον στέλνει για να εξεταστεί η περαιτέρω ευθύνες του, δεν είναι καλή? Γιατί είπε κάποιος, δηλαδή, και δεν η, ίδια δικαιοσύνη είναι κακή για τον Λοβέρντο και καλή για τον Σαμαρά? Δεν άκουσα να υποθεί κάτι σχετικά με σκευωρία γιατί δεν έγινε για να μπει στο αρχείο μα, για τον Σαμαρά. Μα κύριε Μάρκο, κάνετε δεν καταλαβαίνετε. Η σκευωρία είναι καλά, προφανώς θα ήταν οι άνθρωποι και οι ίδιοι το έλεγαν ότι δεν θα βρείτε τίποτα, ελέγξτε μας. Ο κάθε ένας ναι, έχει το δικαίωμα προφανώς, αλλά η σκευωρία είναι στο κομμάτι το να οδηγηθούν αυτοί οι άνθρωποι με οποιονδήποτε τρόπο και να στοιχειοθετούν με οποιονδήποτε τρόπο καταγγελίες για να οδηγηθούν. Φαντάζομαι ότι ξέρανε αυτοί, εφόσον μιλάμε για σκευωρία, ότι δεν θα βρίσκανε στο τέλος της ημέρας τίποτα. Και σας ανέφερα ένα πρόσφατο παράδειγμα, σημερινό δημοσίευμα, για την περίπτωση του κ. Πικραμένου. Ναι. Ο εισαγγελέας, ο οποίος έπεφτε πάνω στο όνομα Πικραμένος και δεν τον παρέπεμπε στη Βουλή, θα ήταν για παράβαση καθήκοντος. Τέλος. Δεν πρέπει να... Αυτό λέει η δικαιοσύνη μας. Αν δεν τη θέλουμε, να την αλλάξουμε. Εντάξει, κύριε Μάρκου, μάλλον κάποια πράγματα κάνετε ότι δεν τα καταλαβαίνετε. Εν πάση περιπτώσει, όχι, είμαι σαφής ότι τα καταλαβαίνω. Δεν θέλω να σας επαναφέρω όμως την ίδια μορφή για λόγους ευγένειας. Για αυτούς τους ανθρώπους. Εσείς κάνετε ότι δεν το καταλαβαίνετε. Για αυτούς τους ανθρώπους, εσείς αισθάνεστε ότι πρέπει να ζητηθεί ένα συγγνώμη, όπως έκανε, είπα και πριν, ο συνάδελφός σας, ο κύριος Παπαδόπουλος? Δεν ξέρω τι έκανε ο κύριος Παπαδόπουλος. Εκείνο που ξέρω να σας πω ότι ο καθένας μέσα σε αυτούς και ομιλών, όταν εμπλέκεται στα δημόσια πράγματα, οφείλει να ξέρει
ότι θα αντιμετωπίσει διαδικασίες οι οποίες πολλές φορές θα τον χαροποιήσουν, πολλές φορές θα τον λυπήσουν, θα βρεθεί κάτω από το πρίσμα και το φως της δημοσιότητος, θα υποστεί συκοφαντίες, θα υποστεί ενδεχομένως δίκαιες κρίσεις. Οφείλει να ξέρει, ιδάλλως να μην εντάσσεται στην πολιτική πρακτική. Λοιπόν, να πάμε... Και αυτό οφείλει να το ξέρει και ο κύριος Πικραμένος. Κύριε Μάρκου, να πάμε σε μια σύντομη διακοπή και να συνεχίσουμε μετά με δύο ακόμα θέματα και να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Και όντε είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με την Νοβάρτης, με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας, τον κύριο Κώστα Μάρκου. Θα αφήσουμε τα της Νοβάρτης, αν και θέλω να σημειώσω εδώ, δεν ξέρω αν είδατε τη δημοσκόπηση του Sky, ότι το 48% έχει την αίσθηση ότι πρόκειται για σκευωρία και για στοχευμένη σπήλωση πολιτικών προσώπων. Συνεχίστε και εσείς το επικοινωνιακό μπαράζ που κάνετε τον τελευταίο καιρό και το 48 μπορεί να ανέβει κι άλλο. Κύριε Μάρκο, γι' αυτό είστε εδώ, για να δίνετε τις απαντήσεις και τις δώσατε αυτό που θεωρείτε εσείς. Οπότε μην μας κατηγορείτε. Να αλλάξουμε τώρα λίγο θέμα. Ναι, γιατί πάμε... του μονοπολίσαμε με την Νοβάρτη. Θα πάμε στις επιχειρήσεις που γίνονται από την αστυνομία. Προεκλογικά είχαν πει ότι θα δώσουν ιδιαίτερο στίγμα στην ανομία. Πώς βλέπετε σε όλες τις επιχειρήσεις που γίνονται στα εξάρχεια το τελευταίο διάστημα, στις εκκοινώσεις καταλήψεων, στο. Είδαμε και το κέπι, κοντέινερ που βγήκε από την πλατεία εξαρχείων. Προφανώς είναι επικοινωνιακού χαρακτήρα και τίποτα περισσότερο. Και εξηγούμε, για να μην εξανεστείτε. Η ανομία δεν είναι οι μετανάστες που μένουν στις καταλήψεις. Η ανομία είναι η έμπορη ναρκωτικών. Αυτούς δεν τους ακούμπησε κανείς μέχρι τώρα. Ούτε στην πλατεία Εξαρχείων, ούτε πουθενά άλλο. Έγιναν 4-5 εκενώσεις κτηρίων, βγάλανε με το χειρότερο τρόπο μωρομάνες από μέσα και παιδιά και θέλετε και κάτι για να δείτε ότι είμαι καλοπροαίρετος. Αν επρόκειτο να είναι μέσα στα πλαίσια ενός οργανωμένου σχεδίου προστασίας και χειρισμού των ανθρώπων αυτών που να πάνε κάπου και να τους προστατεύσουν, θα το δεχόμουν. Ξέρετε που έχουν πάει, σε σκηνές στην Κόνηθο, από εκεί μέσα. Κάποιοι έχουν μεταφερθεί σε ξενοδοχεία προσωρινά. Και μετά σε σκηνές στην Κόνηθο. Ωστόσο, πιστέψτε με, στείλτε δημοσιογράφους εκεί. Κύριε Μάρκο, άλλο θέλω να σας ρωτήσω. Μπορείτε να βάζετε όμως σε ένα πλαίσιο... Εξάρχεια. Παρακαλώ, ολοκληρώστε να σας θέσω το ερώτημα. Η Αχαρνώνη είναι εξάρχεια. Όχι, δεν είναι. Από τα μέσα λοιπόν, τα φίλια προς την κυβέρνηση, επιχείρηση στα εξάρχεια, εκενώνονται καταλήψεις να Αχαρνών. Έγιναν και επειδή τα εξάρχεια είναι πιασάρικο. Δεν έγιναν επιχειρήσεις και στα εξάρχεια. Είναι πιασάρικο. Έγιναν, λέω, όταν αφαιρόντουσαν στις Αχαρνές. Δεν με ενδιαφέρει τι. Δεν χρειάζεται απολογητήρια, δεν αφορούσε εσάς. Θέλω να σας δείξω γιατί είναι πιασάρικο, δουλεύοντας πάνω στα στερεότυπα κάποιας ελληνικής κοινωνίας. Υπήρχε η βούληση της προηγούμενης κυβέρνησης να γίνουν επιχειρήσεις. Όχι, δεν υπήρχε να βγάλει μετανάστες, οικογένειες, παιδιά. 200 παιδιά βγήκαν από την κατάσταση. Ούτε εμπόρους ναρκωτικών είδαμε στην προηγούμενη κυβέρνηση. Κάνετε να και κάνουν πάλι λάθος και με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Όχι, έγιναν δεν κάνω δύο κανένα τα λάθος. Τελευταίο 1,5 χρόνο και σας προκαλώ να το δούμε στη δημοσιογραφία. Δύο μείζονες επιχειρήσεις στο χώρο της Αθήνας και μία μείζονα επιχείρηση ήταν ότι είχε συλλήψεις εμπόρων ναρκωτικών. Συλλήψεις και μία μείζονα επιχείρηση. Συλλήψεις γίνονται καθημερινά. Το θέμα είναι, μιλάμε τώρα μισό λεπτάκι, μιλάμε για αντιμετώπιση του προβλήματος. Ναι, θέλετε επειδή να πείτε, δεν εξάλειψε το θέμα του εμπορίου των ναρκωτικών την προηγούμενη κυβέρνηση. Επειδή σε αυτό αναφέρεστε. Τη δέχομαι τη μορφή. Να σε δούμε αυτό λοιπόν σε ποια λοιπόν, κράτος, τι δέχομαι, είπα. Δεν την εξάλειψε το εμπόριο ναρκωτικών. Ναι. Να βρεθούμε μετά από μερικά χρόνια, να δούμε αν έχει εξαλειφθεί το εμπόριο ναρκωτικών. Μα είναι προφανώς κάτι το οποίο λοιπόν, δεν θα αντιμετωπιστεί τώρα, θέλει χρόνο. Ναι, πριν έπρεπε όμως. Ναι, κύριε Μάρκου, ωστόσο τώρα γιατί αναφέρατε για τις μεταφορές των προσφύγων και των μεταναστών από τα υποκατάληψη κτίρια, μπορούμε να θεωρούμε ότι είναι μια κανονικότητα αυτοί οι άνθρωποι να ζουν σε υποκατάληψη κτίρια και υπό αυτές τις συνθήκες, που δεν ομολογουμένως είδαμε τις εικόνες. Όλοι μας φαντάζομαι, δεν συμφωνείτε κι εσείς, ότι δεν ήταν οι ενδεδειγμένες. Προφανώς. Και εγώ, αν μου επιτρέπετε, συγκινήθηκα πολύ περισσότερο βλέποντας τα παιδάκια που κουβαλιόντουσαν μέσα στις κλούβες από τον κύριο Πικραμένο και τη συγκίνησή του στη Βουλή. Να είμαι καθαρός. Καθαρός θέση σας. Για να δούμε πού έχουμε ευαισθησίες, σε τι έχουμε ευαισθησίες. Λοιπόν, να σας πω. Να ορίσουμε τι είναι κανονικότητα. Προφανώς, προσφυγιά δεν είναι κανονικότητα. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, προφανώς δεν είναι. Αλλά έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο τώρα αναγνώρισαν οι κύριοι υπεύθυνοι της Νέας Δημοκρατίας ως γεωστρατηγικό πρόβλημα. Πιο πριν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ που είχε ανοίξει τις πόρτες για να έρθουν. Και όταν είχε πει ο Τσίπρας ότι τα θαλάσσια σύνορά μας δεν είναι συγκεκριμένα να μπορούμε να προστατεύσουμε, είχαν βγει στα κεραμίδια
εφημερίδες σαν αυτή που μου αναφέρατε νωρίτερα. Δεν έχουμε σύνορα, λέει ο Τσίπρας. Τώρα που βγήκε και είπε ο υπεύθυνος υπουργός, βεβαίως το είχε πει. Βγήκε ο υπεύθυνος υπουργός πριν 15 μέρες και λέει: τη θάλασσα δεν μπορούμε να την υιοθετήσουμε και να την προστατεύσουμε. Πήραν κάποιοι χθες, συνεδρίασε και στο Μέγαρο Μαξίμου οι αρμόδιοι υπουργοί να ενισχυθούν οι περιπολίες στα σύνορα, να ενισχυθεί η Frontex. Είναι μια σειρά που φαντάζομαι ότι σε αυτό το επίπεδο και η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση στην αντιμετώπιση τη προσφυγική κρίση πρέπει να είναι όλοι ενωμένοι. Ξέρετε, δεν διαφωνείτε κάτι σε αυτό. Από την αρχή τη χρονιά μέχρι τώρα ήρθαν περίπου 50.000 πρόσφυγες στην Ελλάδα. Mm-hmm. Την πρώτη χρονιά που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση ήρθαν γύρω στους 800.000 πρόσφυγες. Τι θέλετε να πείτε μου. Το ίδιο είναι η ποσότητα του προβλήματος. Το ίδιο πρόβλημα είναι. Τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν δακτυλοδεικτούμενος. Και θέλετε να σας πω και κάτι άλλο. Και το 1992 ήρθαν 900.000 πρόσφυγες από την Αλβανία. Mm-hmm. Και μπήκαν και μάλιστα έχοντας ανοίξει και οι φυλακές. Mm-hmm. Με υπεύθυνο πρωθυπουργό τον κύριο Σαμαρά. Η ίδια ήταν αντιμετώπιση του πολιτικού φάσματος από τη συντηρητική παράταξη. Η αντιμετώπιση έχει ουσία ή η αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών των ανθρώπων. Η αντιμετώπιση και των προβλημάτων. Μα τώρα κατηγορείτε για κάτι που έκαναν οι προηγούμενοι και κάνετε σχεδόν το ίδιο πράγμα. Δεν νομίζω. Λοιπόν, κύριε Μάρκο, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας όπου θέλετε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Η παρέα σας είναι πολύ ευχάριστη. Να σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω είχαμε μια ζωηρή συζήτηση και ήταν ευχάριστη. Και πάντα έτσι θα είναι αν με φωνάξετε. Να είστε καλά, κύριε